Ξεσπάσει ο θόρυβος. Αφού είχε ξεσπάσει ο θόρυβος. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαββουτζόγλου. Το κρίσιμο διάστημα. Ναι. 10 με 13, γιατί τον Απρίλιο του 13 είχαμε την παρέμβαση την εκείνη τη μεταμεσονύχτια για το ακαταδίωκτο που ήρθε την τελευταία στιγμή. Εκείνο το κρίσιμο διάστημα λοιπόν των μνημονίων, οι τράπεζες με παρέμβαση των κομμάτων εξακολουθούσαν να δίνουν δάνεια στα κόμματα. Κοιτάξτε, η περίοδος 2009-2013 είναι η περίοδος που ξεσαλώνει το σύστημα. Μάλιστα. Καλπάζουν τα δάνεια, υπάρχουν πίνακες μέσα που έχω ανατράπεζα, ανακόμμα, ανά έτος το πώς γίνεται. Τα περισσότερα δάνεια, η ρυθμή αύξησης των χορηγήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη την περίοδο αυτή. Βέβαια το 2013 με αυτή την νομοθετική ρύθμιση που έγινε, που προέκυψε ύστερα από τροπολογία που προτάθηκε από κάποιους βουλευτές από ό,τι έχω διαβάσει, αυτή η διάταξη σήμαινε το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών. Ακριβώς. Γιατί θεωρείται ότι χορηγούσαν δάνεια στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και γιατί είχε ασκηθεί προηγουμένως δίωξη για να προστατεύσει. Γιατί είχε ασκηθεί το 12, το 12 με ακριβώς. Το πόρισμα Καλούδη. Έτσι ήταν οι πρώτες δίωξεις. Όμως αυτό και στη Βουλή και στη συνέχεια, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και δύο συγκεκριμένους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σαφώς ορίζουν ποια είναι τα όρια του δημόσιου τομέα, τα κόμματα δεν ανήκουν σε αυτόν. Διαφορετικά θα έπρεπε το έλλειμμα των κομμάτων και το χρέος των κομμάτων έναντι των τραπεζών να συνυπολογίζεται στο δημόσιο έλλειμμα της χώρας και στο δημόσιο χρέος της χώρας. Όμως τα πρώτα χρόνια του πάρτι και στην Επιτροπή η έκφραση αντιμετωπίζονταν ως δημόσιο. Και χρειάστηκε η απόφαση που μας είπατε για να θεωρηθούν ότι δεν είναι δημόσιο. Σωστά. Ναι, αυτό ήταν για την τιμολογιακή πολιτική και για την ευκαιρία χορήγησης της ρευστότητας ακόμα. Το άλλο σκέλος όλης αυτής της διαδικασίας χορήγησης με τον τρόπο που κι εσείς μας περιγράψετε των δανείων στα κόμματα είναι, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος να πω το κριτήριο, δηλαδή ο αέρας που λέγαμε και χθες ήταν με βάση την πρόγνωση για το τι ποσό θα πάρουν από την κρατική επιχορήγηση μέχρι το 2020, όπου κάποιοι προδίκαζαν πως τα ποσοστά τους θα είναι της τάξης του 40-45%. Ναι, κοιτάξτε, να αυτό εμπίπτει, αφορά τη δική σας έρευνα ή είναι έρευνα? Σαφέστατα και είναι στοιχείο διερεύνησης, το οποίο αυτό, κύριε Σαββουτζόγλου, κατέθεσα την άποψή μου. Γιατί εγώ ως πραγματογνώμων μόνο γνώμη και άποψη εκφράζω. Σύμφωνοι. Είναι οικονομικοί εισαγγελείς οι οποίοι παίρνουν το σώμα και τη δικογραφία όλη, την οποία αντίγραφο μου έδωσαν και εμένα όταν ξεκίνησα. Λοιπόν, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι το ποσοστό επί των εσόδων ή δαπανών, γιατί έπαιζε η νομοθεσία, του τακτικού προϋπολογισμού. Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει είναι το ποσοστό της εκλογικής επιτυχίας. Λοιπόν, εάν μείνουμε σε έναν πολιτικό κύκλο, μια τετραετία, μπορείς να πεις σε αυτή την περίπτωση ότι τα χρήματα θεωρούνται δεδομένα ή σχεδόν δεδομένα, αρκεί να μην μειωθεί η χρηματοδότηση στα κόμματα, όπως συνέβη στην μνημονιακή έξαρση. Περικόπηκαν οι δαπάνες. Τα θεωρείς δεδομένα με βάση τα ποσοστά που πήρες, όχι τα ποσοστά που θα πάρεις όμως. Όταν όμως οι ενεχειριάσεις υπερβαίνουν τον πολιτικό κύκλο, δηλαδή την τετραετία, υπήρξε περίπτωση που ενεχειριάστηκαν έσοδα του 2020. Το 2020. 20, ναι, το 19 και το 20. Και αυτό πότε συνέβη, το 13, το 12. Το 11, το 12.